Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή με το Πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Συζητούσαμε, αναλύαμε, προσπαθούμε λίγο να αποκρυπτογραφήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις Τουρκίας το τελευταίες αυτές μέρες. Αλλά κύριε Κερίδη, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το είπαμε πριν, όσοι το επαναλαμβάνω και όσοι το ακούσανε, την περασμένη Τρίτη, αυτό που έγινε σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ μπορεί να έχει έτσι καθοριστική σημασία και για τις εκλογές τις προεδρικές της ΗΠΑ, αλλά και επομένως και για τις τύχες της διεθνούς κοινότητας, αφού η Αμερική ως γνωστόν της επηρεάζει καθοριστικά. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι ότι έχουμε την ανατροπή στα προκριματικά των Δημοκρατικών. Οι Ρεπουμπλικανοί τυπικά νομίζω διεξάγουν αυτή τη διαδικασία. Ο Biden λοιπόν, εκεί που ήταν πριν ένα χρόνο κυριότερος εκπρόσωπος, υποψήφιος και ο πιο ισχυρός, τέτοια εποχή πέρσι αν συζητούσαμε, αυτός θα ήταν. Μετά, με όλα αυτά που μεσολάβησαν και κυρίως με το θέμα των περίεργων αποκαλύψεων γύρω από την Ουκρανία, βλέπουμε να υποχωρεί, όταν ξεκινάει η καμπάνια των Δημοκρατικών να είναι εξασθενημένος ή επίσημη, να χάνει έδαφος στις πρώτες προκριματικές εκλογές, να παίρνει πολύ κεφάλαιο ο Σάντερ, αλλά και βλέπαμε και ένα Δημοκρατικό κόμμα απολύτως διασπασμένο, με πάρα πολλούς υποψηφίους, τη στιγμή που από την άλλη πλευρά είναι ό,τι και αντιδράσεις να υπάρχουν στον Τραμπ, μπετόν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα έλεγε κανείς. Αυτά λοιπόν την Τρίτη ανατρέπονται. Κερδίζει 10 πολιτείες ο Biden, 4 ο Σάντερ. Και ναι, μεν ο Σάντερ κερδίζει μια πολιτεία σαν την Καλιφόρνια που έχει μεγάλη σημασία, αλλά εκεί όπως ξέρετε καλά λένε ότι οι Δημοκρατικοί ακόμα και μια άδεια πολυθρόνα να βάλουν θα κερδίσει το Ρεπουμπλικανό μετά την εποχή Ρέιγκαν. Οπότε δεν είναι τόσο που ακούγεται τόσο εντυπωσιακό. Είναι πιο εντυπωσιακό ότι ο άλλος κερδίζει το Τέξας, κερδίζει την Νότια Καρολίνα, η οποία εν τέλει, ή τη Βόρεια τώρα, δεν θυμάμαι. Τη Βόρεια. Τρίτη, ναι. Εκεί ήταν μάλλον και το καθοριστικό. Ήταν πριν από την Σούπερ Τρίτη, αλλά εκεί φάνηκε ότι τον υποστηρίζει η αφροαμερικανική κοινότητα κτλ. Και ότι παίρνει. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε μια συσπήρωση των Δημοκρατικών, παραιτήσεις διαφόρων υπέρ βασικά του Σάντερ. Εχθές παραιτήθηκε και η Warren, δεν είπε τι θα κάνει. Αυτή που είναι της αριστερής, ας πούμε, πιο κοντά στις θέσεις Σάντερ απόψεις, αλλά δεν χωρίς να τον υποστηρίξει. Επομένως. Ναι, είχαμε μια τεράστια ανατροπή αυτή. Αυτή τη φορά όχι από έναν ακραίο ριζοσπάστη λαϊκιστή, πείτε το όπως θέλετε, αλλά την επιστροφή του κέντρου. Όλα ξεκίνησαν πριν από μια εβδομάδα, το Σάββατο, στη Νότια Καρολίνα, όπου ο Biden κατήγαγε έναν εκλογικό θρίαμβο, πήρε το 50% των ψήφων, χάρη στη στήριξη των Αφροαμερικάνων, που τον συνδέουν ως αντιπρόεδρο με τον πρώτο μαύρο και μόνο μαύρο πρόεδρο, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπαράκ Ομπάμα. Εκεί, ξέρετε, η αφροαμερικανική ψήφος είναι περίπου το 25% στα προκριματικά, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού που λέμε δημοκρατικού συνασπισμού, και αυτό οδήγησε στην απόσυρση δύο κεντρών υποψηφίων για να μην επαναληφθεί το προηγούμενο του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, όπου ένας μειοψηφών υποψήφιος με περίπου 30%, όπως ο Τραμπ κατάφερε, επειδή αντιμετώπιζε την πολυδιάσπαση των υπολείπων, τελικά να επικρατήσει. Αυτό έγινε μάθημα για τους δημοκρατικούς. Δύο κεντρώοι, η Κλου Μπάχερ και ο Μπούτιτζεκ, αποσύστηκαν παραμονή του Super Tuesday, και εκεί ο Biden αναπάντεχα, ακόμα νομίζω και για τον ίδιο εξεπλάγει, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι ο Bloomberg με τα 400 εκατομμύρια που είχε ήδη εξοδέψει δεν κέρδισε καμία πολιτεία, παρά μόνο την Αμερικανική Σαμόα ανεύθυνσης σημασίας. Και η Warren, το φαβορί τον περασμένο Οκτώβριο, βγήκε τρίτη στην ίδια της την πολιτεία, στη Μασαχουσέτη. Με αποτέλεσμα τελικά να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μείνουν οι δύο κεντρικοί υποψήφοι πλέον, ο αριστερός Bernie Sanders από το Vermont και ο κεντρός που έχει και το πλεονέκτημα, έχει και το momentum, έχει και τους εκλέκτορες πια, είναι μπροστά περίπου 100 εκλέκτορες, Joe Biden. Και έπεται συνέχεια. Ο Bernie Sanders, να το σημειώσουμε αυτό, πάει χειρότερα από το 2016. Ναι, έχει λιγότερους ψηφοφόρους. Όχι, οι εκλέκτορες είχε περισσότερους, αλλά λιγότερους το ψηφίζουν. Έχει λιγότερους ψηφοφόρους και βγάζει στις συγκεκριμένες πολιτείες σε σχέση με το 2016 λιγότερα. Άρα έχει να αντιμετωπίσει μια συρρήκνωση. Έχει βεβαίως
την ψήφο της νεολαίας. Ο Biden έχει πρόβλημα και με τους Λατίνους, τους Ισπανόφωνους, αυτό που λέμε Λατίνους, ναι, που το ποσοστό τους έχει αυξηθεί, αλλά νομίζω ότι έχει το προβάδισμα και τελικά, εάν δεν υποπέσει σε κάποια μεγάλη γκάφα, που δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα υποπέσει, γιατί έχει δείξει στο παρελθόν σημαντικές ρητορικές αδυναμίες, έχει και πολλά μπαγάζια στην πλάτη του. Να θυμίσουμε ότι είναι γερουσιαστής, νομίζω 36 χρόνια υπήρξε στη γερουσία, κατά συνέπεια έχει ψηφίσει πάρα πολλά και έχει και πολλά να απολογηθεί και να εξηγήσει, έτσι δεν είναι? Ναι. Και βεβαίως έχει απέναντί του και έναν Τραμπ, ο οποίος το έδειξε αυτό και με την Ουκρανία, τον έχει στο στόχαστρο και δεν θα τον αφήσει. Άλλωστε πολλοί προβλέπουν ότι ακριβώς τώρα ο Τραμπ θα αρχίσει να εμφανίζει ξανά φακέλους από την Ουκρανία και θα βάλει και τον δικηγόρο του, τον πρώην Τζουλιάνι. Τον Τζουλιάνι, δηλαδή θα επανεμφανιστεί ο Τζουλιάνι, θα τον βλέπουμε τώρα στις κάμερες κάθε λίγο και λιγάκι. Πάντως εδώ βλέπει κανείς, γιατί η εικόνα του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν αποκαρδιωτική πριν από μερικές μέρες, ούτε καν εβδομάδες, έτσι, ένα πολυδιασπασμένο κόμμα κλπ. Αλλά εκεί βλέπεις ότι και σαν μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί λίγο πολύ, ναι, όλο καλύτερα το... Καλύτερα από το Ρεπουμπλικανικό. Ναι. Το οποίο αφέθηκε και παραδόθηκε στον Τραμπ, αυτό, ναι, αυτή ναι, τη σύγκριση που ναι. γίνεται σήμερα. Σωστά. Το Δημοκρατικό έδειξε αντιδράσεις και ότι κεντρώει. Βεβαίως ο Μπέρνι Σάντερς μιλάει πάλι για συνωμοσίες, το κατεστημένο κτλ. Τα γνωστά. Πάντως υπήρξε μια, ας πούμε, συμμαχία ευρύτερη για να υποστηριχθεί ο Μπάιντεν. Βλέπουμε. Εδώ ορισμένοι λένε ότι ανεμίχθηκε ο Ομπάμα. Έπεισε μερικούς από τους κεντρώους υποψήφιους να αποσυρθούν, ειδικά το δήμαρχο της Ινδιάνα. Ναι. Βλέπεις. Αν και ο Ομπάμα δεν έχει βγει ανοιχτά με τον Biden, όχι, ακόμα, όχι, που το εννοούμε ζητάει, θα το δούμε, παρασκηνιακά, ναι. Και ο Μπέρνι Σάντερς επιχειρεί να βγάλει κάποιες διαφημίσεις τώρα το τελευταίο διάστημα που τον δείχνουν μαζί με τον Ομπάμα. Ξαφνικά έγινε ομπαμικός, ενώ στην ουσία είναι απέναντι ιδεολογικά, εκπροσωπούν διαφορετικές πτέρυγες του Δημοκρατικού Κόμματος. Πολλοί λένε ότι ο κορονοϊός, και θα δούμε πώς θα πάει, ακόμα είμαστε ναι, στην πολύ αρχή. Μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Έτσι. Μπορεί να επηρεάσει, ότι σε περίοδους κρίσης ο κόσμος θέλει ασφαλή χέρια τύπου Biden με μεγάλη εμπειρία. Και οπωσδήποτε ιδεολογικά, να το πούμε και αυτό, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον editorial σήμερα, New York Times, πρωτοσέλιδο. Αυτές οι επιδημίες δείχνουν τη σημασία ενός ισχυρού συστήματος δημόσιας υγείας. Διότι από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι θέμα προσωπικής επιλογής το τι κάνει. Προφανώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Τίθεται θέμα δημόσιας υγείας και δημόσιας πολιτικής υγείας. Και εδώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πολλές αδυναμίες. Ασφαλώς. Άλλωστε το αμερικανικό σύστημα απέχει πολύ από το να το χαρακτηρίσεις δημόσιο. Ακόμα και με το Obamacare, δηλαδή. Ακόμα και μετά το Obamacare. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά πολύ περισσότερο όταν το καταπολεμάς. Άλλωστε είδαμε τον Τραμπ να κάνει μια προημερών πολύ έτσι εκτός μάλλον τόπου και χρόνου δήλωση για τον κορονοϊό, να υποβαθμίζει δηλαδή την κρισιμότητα και να αναθέτει αμέσως το ζήτημα στον αντιπρόεδρο τον Πενς, να μην ασχολείται ο ίδιος. Αυτό ίσως τον έβλαψε ήδη. Δείχνει ότι... θρησκόληπτο Πενς, έτσι, ο οποίος... Είναι και θρησκόληπτος, αλλά δείχνει ότι ο ίδιος ο πρόεδρος δεν θέλει να διαχειριστεί αυτή την κρίση, που δεν ξέρουμε και εκεί τι διαστάσεις θα πάρει. Ναι. Επειδή θα σας ρωτήσω, θα καταλήξουμε με αυτό, αλλά για να τελειώσουμε λίγο και με τα εσωτερικά των Δημοκρατικών, ο Σάντερς είναι επομένως σε μεγάλο βαθμό πια, κατά τη γνώμη σας, θα συνεχίσει, γιατί είναι και επίμον και επισματάρης, αλλά λίγο πολύ τα πράγματα έχουν κρυθεί, θεωρείτε, και σε τελική ανάλυση όσοι θυμούνται και ξέρουν την τα αμερικανικά πολιτικά, η τελευταία φορά που ένας εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας είχε καταφέρει να κατεβεί υποψήφιος ήταν ο Μαγκάβερν, όπως θυμάστε, εσείς ξέρετε, το 72. Μετά και μέσα στο κλίμα αυτό των κινημάτων και υπέστη πανελευθερία, βέβαια, για το Βιετνάμ και τελικά, ναι, παρότι ήταν και όλο αυτό το κλίμα το αντιπολεμικό στις ΗΠΑ και οι κριτικοί ήδη ασκούνταν στον Νίξον και είχε ήδη βέβαια συμβεί τα γεγονότα του Watergate, αλλά δεν είχαν αποκαλυφθεί. Πάντως αυτός κερδίζει μόνο τη Μασαχουσέτη, δηλαδή. Ναι, ούτε καν τη δικιά του πολιτεία. Κέρδισε μόνο τη Μασαχουσέτη, ναι. Μία από τις 50. Ο Νίξον είχε κερδίσει σε landslide, που λέμε, μια περήφανη νίκη, τις 49 άλλες πολιτείες, επανεξελέγει με άνεση. Βεβαίως είχε κάνει την Κουτσουκέλα, η οποία σε λίγους μήνες μετά τις εκλογές θα άρχισαν οι αποκαλύψεις. Ναι. Να αρχίζουν οι αποκαλύψεις από τις αρχές του 1973, για να βρεθεί μετά από ένα χρόνο το καλοκαίρι του 1974 να παραιτείται. Τα πράγματα για τον Σάντερς, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ απλά. Ο Σάντερς έχει μια πολύ σκληρή, ισχυρή βάση.
βασισμένη κυρίως στη νεολαία. Η νεολαία όμως δεν ψηφίζει σε μεγάλα ποσοστά και στην Αμερική, όπως και αλλού. Είναι περίπου το 1/3 του Δημοκρατικού Κόμματος. Στο βαθμό λοιπόν που το κέντρο δεν διασπάται, δεν είναι 2, 3, 4 υποψήφοι, ο Biden έχει το μεγάλο προσπάθημα. Εάν τον βοηθήσει οικονομικά και ο Bloomberg, εάν... Έχει αρχίσει να μαζεύει και χρήματα τώρα, εμφανίστηκαν και μικροί χρηματοδότες. Έτσι. Εάν πέσουν από κοντά και όλες οι κεφαλές του Δημοκρατικού Κόμματος και αν δεν κάνει κάποια ουσιώδη γκάφα ή δεν αποκαλυφθεί κάτι, ξέρω εγώ, για το παρελθόν του, δεν το ξέρουμε, γιατί τους τελευταίους 3-4 μήνες είχε πέσει στην αφάνεια ο Biden. Yeah. Όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν είτε στη Warren αρχικά, είτε στο Buttigieg, τον δήμαρχο, είτε πιο πρόσφατα στο Bloomberg, που του επιτέθηκαν όλοι σε εκείνο το περίφημο debate που τα έκανε θάλασσα και στην ουσία σφράγισε την κακή του πορεία, είτε βέβαια στον Bernie Sanders. Τώρα που θα ξαναστραφούν τα φώτα πάνω στον συμπαθέστατο αυτό ηλικιωμένο ασπρομάλι, έτσι, 78χρονο Joe Biden, θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι οπωσδήποτε είναι δικιά του η μάχη για να τη χάσει, δηλαδή μόνο από αυτό goal. Ναι. Αυτό βέβαια, το να κερδίσει τα προκριματικά είναι το ένα των δημοκρατικών. Το δεύτερο είναι να κερδίσει τις εκλογές. Εκεί ο Σάντερ και να κέρδιζε τα προκριματικά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι το άλλο ζήτημα. Και γι' αυτό άλλωστε συσπυρώνονται όλοι τώρα στο Δημοκρατικό Κόμμα γύρω τον Biden. Αλλά μας περισσότερο, εκτός από την περιέργεια που έχουμε ορισμένη για τα αμερικανικά πολιτικά πράγματα, μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ποιες μπορεί να είναι. Για μας είναι πολύ σημαντικό να βγει ο Biden. Ναι. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ακριβώς. Όταν λέω εμάς και σαν Ευρωπαίοι και σαν Ελλάδα ακόμη. Είναι ένας φιλοατλαντιστής, φιλοευρωπαϊστής, ό,τι καλύτερο. Για χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Γνωρίζει καλά τα διπλωματικά. Με τεράστια εμπειρία. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή σε σχέση με την εμπειρία που είχε ο Ομπάμα όταν ανέλαβε πρόεδρος, εδώ μιλάμε για έτη φωτός μπροστά, ειδικά στα εξωτερικά, τα οποία του αρέσουν, έχει επισκεφτεί, έχει άποψη για την Ευρώπη, για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, και μετά την τετραετία αυτή αναμπουμπούλα που ζήσαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για την ευρωατλαντική, ευρωαμερικανική σχέση και για τον ρόλο της Αμερικής, που θέλουμε να είναι ισχυρός, για να μην υπάρχει χώρος για ταραξία εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βεβαίως δεν θα υπερασπιστεί κατά βάση τα αμερικανικά συμφέροντα. Αμερικάνος πρόεδρος θα είναι. Αλλά σε σχέση με άλλα 4 χρόνια Τραμπ, όπου πλέον θα τεθεί θέμα επιβίωσης του ΝΑΤΟ και μια σειρά άλλων, έτσι. Και πολλών άλλων, η ατζέντα για το κλίμα, πολλά άλλα θέματα. Θα είναι μια ανακούφιση. Δυστυχώς εμείς οι Ευρωπαίοι το διεθνές εμπόριο. Δεν ψηφίζουμε σε αυτές τις εκλογές. Όχι, αλλά επειδή υφιστάμεθα τις συνέπειες, γι' αυτό ενδιαφερόμαστε. Πάντως... Αυτό έχουν οι αμερικανικές εκλογές, τις πληρώνει όλος ο πλανήτης. Πάντως, ακριβώς και μαζί σας είχαμε συζητήσει ότι το μόνο που μπορούσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία Τραμπ τους λίγους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές θα ήταν μια οικονομική αναταραχή σοβαρή που θα έφευγε από τα. Ήδη στην Αμερική η οικονομία. Δηλαδή το θέμα ήταν πότε θα σκάσει μια οικονομική, αν όχι κρίση, μια κατάσταση επιδείνωσης οικονομίας, αν αυτό γινόταν μετά τις εκλογές ή πριν. Εδώ τώρα, βοηθούντος και του κοροναϊού, σε εισαγωγικά βοηθούντος, μπορεί να συμβεί αυτό, εκτός από το ψυχολογικό εφέ που κάνει μια επιδημία και αυτά που είπαμε πριν. Οπότε εκεί είναι που η ιστορία κρύβει εκπλήξεις, θα έλεγε κανείς, κύριε Κερίδη. Έτσι ακριβώς. Έχουμε πολύ δραματικές αντιδράσεις των κεφαλαγορών. Είμαστε μόνο στην αρχή. Μιλάμε για πολύ λίγες μολύνσεις αυτή τη στιγμή, 200-300 σε όλη την Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι όταν τα νούμερα σε ένα μήνα από τώρα αρχίσουν και οδεύουν στις εκατοντάδες χιλιάδες, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήδη στην Αμερική επικρατεί ένας μίνι πανικός, μου λένε, και στα πανεπιστήμια και στα σούπερ μάρκετ. Αν και έχουν ακόμα περιορισμένα για τον πληθυσμό τους κρούσματα. Έχουν περιορισμένα, αλλά έχει αρχίσει αυτό το teleworking, να δουλεύεις δηλαδή από το σπίτι για να αποφύγεις. Θα δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει. Δεν είναι καλό για τον Τραμπ οπωσδήποτε, ο οποίος είχε δείξει τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά την αθώωσή του από τη Γερουσία, μια ανάκαμψη των ποσοστών του. Αλλά
Αλλά μην ξεχνάμε κάτι το οποίο το λέω πάντα και έτσι εκπλήσει όταν το ακούνε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χάσει στη λαϊκή ψήφο όλες τις προεδρικές εκλογές από το 88 και μετά, εδώ δηλαδή και 32 χρόνια, με εξαίρεση το 2004. Όπου για ειδικούς λόγους, λόγω Ιράκ, συσπήρωσης κτλ., αδύναμου υποψηφίου, μπόρεσε και κέρδισε και επικράτησε ο Μπούς. Αλλά έχασαν τις εκλογές του 92, του 96, του 2000, του 2008, του 2012, του 2016. Άρα μιλάμε για, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι μια μειοψηφία, αυτό είναι το βέβαιο, στο αμερικανικό εκλογικό σώμα. Η διαφορά τους δε στο Κογκρέσο είναι αυτή τη στιγμή περίπου στις 8 ποσοστιαίες μονάδες. Καταφέρουν όμως να έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία και να εκλέγουν, γιατί το σύστημα είναι τέτοιο. Ναι. Δίνει μεγάλο αβαντάζ στις αεροκατοικημένες αγροτικές πολιτείες του εσωτερικού, σε βάρος του γεγονότος ότι οι Δημοκρατικοί είναι όλοι συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις, στα παράλια. Πάλι όμως βγάζουν μόνο δύο γερουσιαστές. Και η Αϊόβα και η Νέα Υόρκη, ας πούμε. Έτσι. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την ανισορροπία. Άρα, μην ξεχνάμε ότι και ο Τραμπ όχι μόνο έχασε τη λαϊκή ψήφο, αν κέρδισε το εκλεκτορικό σώμα, το κέρδισε για 100.000 ψήφους σε τρεις συγκεκριμένες πολιτείες, στις οποίες ο Biden, προερχόμενος από το συνδικαλιστικό κίνημα του Δημοκρατικού, έχει πολύ καλές σχέσεις με τα εργατικά συνδικάτα, είναι ένας άνθρωπος από φτωχή οικογένεια, ο οποίος μια ζωή δούλεψε με το εργατικό, έχει πολύ καλή πέραση σε πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια, όπως το Wisconsin, όπως το Michigan, που δεν είχε Χίλαρη. Άρα δεν θα είναι και τόσο εύκολα όσο πολλοί πάνε να θριαμβολογήσουν για τον Τραμπ, ο οποίος όμως έχει τα λεφτά, έχει τη δύναμη, έχει το πάθος. Βλέπετε, το πάθος παίζει μεγάλο ρόλο. Είδατε τι έγινε στο Ισραήλ, όπου με αυτόν που τον είχαν εξεγραμμένο, ο Νετανιάχου έκανε μια καμπάνια απίστευτου πάθους. Και με επανάληψη για τρίτη φορά εκλογών σε ένα χρόνο, αυτό είναι άλλο ρεκόρ. Τα κατάφερε τελικά. Απέναντι σε έναν καθοσπρέπεια υποψήφιο της αντιπολίτευσης που δεν ήθελε να αντεπιτεθεί κτλ. Τέλος πάντων, αυτά τα λέμε γιατί η ιστορία ακριβώς από τέτοια πράγματα επηρεάζεται και ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα επηρεαστεί τώρα το σχέδιο με την επανεκλογή Νετανιάχου και ποιος θα βγει στην Αμερική πρόεδρος. Για να κερδίσεις πρέπει να θέλεις να κερδίσεις στην πολιτική. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Και ο Biden πρέπει να αποδείξει, αυτό θέλω, με αυτό να κλείσουμε, ο Biden πρέπει να αποδείξει, απομένει να το αποδείξει ότι θέλει να κερδίσει. Μάλιστα. Έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά του, αλλά πρέπει να ξεφύγει. Ίσως βέβαια η ευκαιρία του να ήταν πριν 4 χρόνια ακόμα καλύτερη, αλλά το σύστημα Clinton τότε δεν τον άφησε. Ήταν πανίσιο. Πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι απλώς ο καλοκάγαθος, καλός, συμπαθητικός. Σεβάσμιος, έτσι γέρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Του δώσαν την ευκαιρία οι κεντρώοι, τον έβγαλαν μπροστά. Το πάθος των Δημοκρατικών για να φύγει ο Τραμπ είναι τεράστιο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν καταφέρει και κινητοποιήσει και νέες ομάδες, όπως οι νέοι για παράδειγμα, νομίζω ότι θα πάει καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε να συζητήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία, κύριε Κερίδη, με τον συνάδελφό σας, τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη, και στην Αμερική και διεθνώς, οι οποίες γίνονται ολοένα και σοβαρότερη κατάσταση. Στα χέρια του ειδικού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.